Τάσο Καλπάκη, μια από τι αγαπημένε φυσιογνωμίε εδώ στα βουνά τη Οροδόπη, στο δασικό χωριό του ερήμαθου τη Ξάνθης που αρχίζει και τελειώνει και ο Ρουτ και ο Ροντόπι Challenge. Τάσο, με χαρά σε ξανάδαμε να τερματίζει, καμαρωτό. Αν και διάφορε χρονιέ, αναλόγω τα προβλήματα που έχει, τα πάλεψε και με οποιοδήποτε κόπο τερμάτιζε, πώ ήταν η φετινή σου εμπειρία. Έτσι ακριβώ είναι όπω τα λέτε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εσά του υπέροχου ανθρώπου όταν κάθε φορά βλέπω αυτά τα υπέροχα χαμόγελα αυτών των ανθρώπων ε, σε, γεμίζει σε, γεμίζει, σε γεμίζει χαρά και σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο δυνατός. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους θελωτές που χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους γίνεται αυτός ο υπέροχος αγώνας. Ε, από την άλλη πλευρά να ευχαριστήσω τη διοργάνωση με αυτούς τους αξιέπινους ανθρώπους που ξεκινήσανε από το μηδέν δύο-τρεις άνθρωποι μαζί και έχουν φτάσει σε σημείο ε, να έχουν απογειώσει αυτόν τον αγώνα. Φέτος πώς τον είδες τον, τον εαυτό σου, τον Κάθε τόσο. χρόνο, όσον αφορά τον αγώνα, κάθε χρόνο είναι καλύτερο. Όσο εμένα παραμένω ταπεινός. Ά, άρχισε σκύπηση για τον αγώνα, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι ο Τάσος Καλπάκης. όμως να πούμε ότι φέτος προσθέσαμε στην, την εμπειρία σου στο UTMB ένας, άλλο άλλος ωραίος άθλος, ε? Ο αγώνας στην Γαλλία ήταν ένα όνειρο για μένα. Ε, πήγα πάρα πολύ καλά, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο μου, τον Κώστα Τον Κοντογιάννη, που αυτός με έχει παρακινήσει να μπω στο ορεινό τρέξιμο. Και αυτή τη στιγμή φωνάζει λε, από πίσω, λε, λε. αν τον ακούσατε κι εσείς. Τερμάτισε κι αυτός, ωραία, όπω ε, πριν και τα κόμματα. Τερμάτισε και αυτό, ναι. Ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε, και σε αυτόν. Ε, ο αγώνας στην Γαλλία είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ε, πες μου, γιατί είχαμε ρωτήσει και πέρσι τα παιδιά Δηλαδή τον, ε, τον, τον Πετρόπουλο Και όσα παιδιά συμμετείχαν στους αγώνες του QTMB, στους SSA λοιπά Λίγο τη διαφορά από αυτό Όχι τη διαφορά Τι είναι ο Ρουτ, τι είναι εκείνο Ένα ε, είναι μια μεγάλη γιορτή Ένα είναι πιο μετρημένα πράγματα Ο Ρουτ είναι το κάτι, το, το κάτι ξεχωριστό ε, Είσαι μόνος mm. Εκεί όμως δεν είσαι μόνος Μπράβο. Εκεί είναι η διαφορά είναι ο ένας, αγώνας γεμάτο δυσκολίες. Ε, βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το αχανές δάσο που λέγεται Ροδόπη ε, και κάποια στιγμή λες, που, που είμαι, δεν... Ε, ενώ εκεί υπάρχει ανά πέντε, χιλιόμετρα υπάρχει το, ο σταθμός, ε, δεν σε φοβίζει τίποτα, ε, υπάρχει μια οργάνωση διαφορετική από ό,τι εδώ. Και ο τερματισμός σου πέσει λίγο και εκεί. Άλλο εδώ, άλλο πες για εκεί όταν ήρθε η ώρα και τερμάτισε και ένα όνειρο έτσι πληρώθηκε. Ωραία. Δεν ξέρω, εγώ το πίστευα πάνω ότι θα τερματίσω και εκεί. <laughs> Δεν έχω εγκαταλείψει αγώνα στη ζωή μου, <laughs> μόνο μια φορά το 10 ε, όταν έκανα τα πρώτα βήματά μου ε, στο, αν θυμάστε, στο τότε 80. Μετά είχε, είχε, το είχαν σταματήσει για λίγο, τώρα ξανάρχεσε το challenge. <laughs> μόνο τότε είχα σταματήσει την τάλια στο 70 να τότε... Τίποτα. Είναι η εμπειρία μαζί με το πείσμα. Έτσι, και έτσι, 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 ακριβώ. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, ρε Τάσο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι άνθρωποι και του χρόνου με υγεία. <χω> Ο ένας με τον του χρόνου όμω το έχω δηλώσει θα είμαι, θα εθελοντή. <χω> ναι, είναι... Θα ήθελα να γεφθώ, ναι, θα ήθελα να θα ήθελα να αυτή τη χαρά του, εθελοντισμού. το να βοηθά ε, συναθλητή σου, το συνάνθρωπό σου είναι κάτι το ιδιαίτερο.